Και τώρα πάμε στον Άρη τον Δίγκα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου, ο Σπάρταγος. Καλησπέρα. Τώρα, το κύριε Δίγκα και κύριε Άρη, νομίζω ότι έτσι δεν μπορούμε να το έχουμε. Άρη, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι ωραίο πράγμα διοργανώνετε εσείς? Ο ποδηλατικός γύρος της Τραϊανούπολης διοργανώνεται για 25η φορά. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δράση του Σπάρτακου, του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου της περιοχής της Άνθειας. Είναι Άνθειας Αρίστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Είναι ένας θεσμός πλέον στην περιοχή μας. Είμαστε έτοιμοι να το διοργανώσουμε στα πλαίσια των ελευθεριών της Θράκης, όπου έχουμε ενταχθεί με τη βοήθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον δήμαρχό μας, τον κύριο Ζαμπούκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αϊτόπουλο, ο οποίος μας στηρίζει, και τον κύριο Παντελίδη Μπάμπη, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος της περιοχής μας και στην ουσία μας βοηθάει να μπούμε με νέα προοπτική και με καινούργιες προτάσεις μέσα σε μια διοργάνωση για μια δράση του συλλόγου μας, την οποία την περιμένει πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Την περιμένουν εθελοντές, την περιμένουν ποδηλάτες, την περιμένουν παιδιά, την περιμένουν γονείς, οι οποίοι στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής θα βρίσκονται στο σύλλογο, στο πνευματικό κέντρο του συλλόγου μας. Εμείς βλέπουμε, ναι, την ώρα που μιλάς, βλέπουμε το σποτ του... Ναι. Δείχνει εικόνες των παιδιών και της περιοχής. Και θα πρέπει να πούμε οπωσδήποτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχιά Αλεξανδρούπολης, που μας στηρίζει κάθε χρόνο με δικυκλιστές, έτσι ώστε να διεξαχθεί με μεγάλη ασφάλεια το γεγονός αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα μας πλαισιώσουν για να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε τη βοήθειά τους σε περίπτωση μη τυχόν κάποιου ατύχηματος. Ναι. Και σας περιμένουμε όλους στις 10 το πρωί να δηλώσετε συμμετοχή με τα ποδήλατά σας, σε ό,τι ποδήλατο και αν έχει ο καθένας. Είμαστε μια διοργάνωση που έχουμε περισσότερους από 100 συμμετοχές το χρόνο. Και οι εθελοντές του Σπάρτακου θα είναι εκεί να μοιράσουν νεράκια στις διαδρομές. Να πούμε ότι η διαδρομή είναι 25 χιλιόμετρα. 25ος ποδηλατικός γύρος, 25 χιλιόμετρα. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο δεν βάζετε και πάνω χιλιόμετρο. Όχι, όχι, είμαστε εντάξει στα 25. Και φέτος, επειδή έχουμε και την μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων, θα γίνει στο μνημείο του Δωρικού μια κατάσταση στεφάνων από τα παιδιά μας. Και επίσης, λόγω των περσινών πυρκαγιών, θα κάνουμε και μια συμβολική δεντροφύτευση στα χωριά Πέφτα, στο χωριό Πέφτα. Τα χωριά τα οποία θα περάσει ο ποδηλατικός γύρος είναι το Δωρικό, το Αϊτοχώρι, η Νύψα, τα Πέφκα. Θα περάσουμε έξω από τα Λουτρά. Θα γίνει μια στάση και στη Δέλτα ενημέρωση του Δέλτα Εύρου και θα καταλήξουμε πάλι στο πνευματικό κέντρο. Μάλιστα. Εσείς θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για την προβολή του δράσης αυτής. Πάντα. Την προβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου, γιατί είστε πάντα και χορηγός και αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά μας. Να ρωτήσουμε, βλέπω ότι υπάρχουν και συνδιοργανωτές. Να τους πούμε λιγάκι. Νομίζω ότι πρέπει να τους πούμε, δεν είναι? Οι συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και φυσικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών που θα περάσει ο ποδηλατικός γύρος. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Πρέφκων και ο πολιτιστικός σύλλογος τώρα τελευταία του Δωρικού. Ξεχνάω κάποιον τώρα. Θα το δούμε μετά εμείς στην αφίσα για να το πούμε ολοκληρωμένο, είστε σίγουρος. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, το ραντεβού είναι στις... για να το δω και εγώ να μην κάνω λάθος.
Είναι το πρωί της Κυριακής 19 Μαΐου στις 10 η ώρα. Ναι, στις 10 η ώρα θα δηλωθούν οι συμμετοχές, στις 10.30 θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κάποια λεπτομέρεια έτσι που ίσως χρειάζεται τεχνική για τα ποδήλατα, δεν ξέρω να φέρουμε κράνος, γάντια. Το κράνος το αναφέρουμε και στην αφίσα της δράσης. Οπωσδήποτε κράνος σε όλους, και στους εθελοντές και στους ποδηλάτες. Mm-hmm. Οι γονείς να φροντίσουν να έχουν κράνος στα παιδιά τους για να μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα με ασφάλεια. Και δεν νομίζω πως έχει κάτι άλλο. Ένα νεράκι θα έχουμε εμείς και θα φροντίσουμε να υπάρχει σε κάθε στάση. Επίσης, μας ακολουθεί όχημα βοήθεια. Διακόπηκε η σύνδεση. Το προαθλητή, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συνεχίσει σε κάποια διαδρομή. Οπότε είμαστε καλυμμένοι, νομίζω, τώρα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο τελευταίο? Δεν ξέρω πως θες κάτι. Το θέμα είναι όλα τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης και όλα τα παιδιά των χωριών μας να συνεχίσουν τον αθλητισμό. Είναι ένα γεγονός το οποίο προωθεί τον αθλητισμό και προωθεί την υγεία και την χαρά στην περιοχή μας και φυσικά διαφημίζει την περιοχή μας, η οποία χρειάζεται να βοηθηθεί και τουριστικά και από τις δράσεις τις οποίες ο Σπάρτακος συμμετέχει και προωθεί την περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς θα τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Ραντεβού επομένως την Κυριακή το πρωί στο πνευματικό κέντρο του... Της Άνθειας. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.